συνεργεία της ΕΙΑΘ κάνουν τις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης στο τμήμα του κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της Αραβισσού, η βλάβη του οποίου σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αποδίδεται στην παλαιότητα του δικτύου. Η σοβαρή αυτή βλάβη από προχθές το μεσημέρι έχει διψάσει αρκετές περιοχές της πόλης. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΙΑΘ, μετά την απομάκρυση του κατεστραμμένου τμήματος του αγωγού, θα ακολουθήσει η αντικατάστασή του με ένα χαλίβδινο σωλήνα. Είμαστε αναγκασμένοι να αντικαταστήσουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι του σιδηροπαγού σκυροδέματος, του αγωγού από σιδηροπαγέ σκυρόδεμα, με αντίστοιχο κομμάτι από χαλίβδινο αγωγό. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ζημιές των τελευταίων δεκαετιών στο δίκτυο υδροδότησης της πόλης, αλλά είναι και μία ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τους κατοίκους της πόλης. Μέχρι αύριο το απόγευμα, με καλές προοπτικές, πιστεύουμε ότι θα έχουμε τοποθετήσει, αύριο το βράδυ θα έχουμε τοποθετήσει το κομμάτι του αγωγού. Από εκεί και μετά είναι επίσης δύσκολη, όσο και αν φαίνεται περίεργο σε κάποιους, διαδικασία της πλήρωσης, του γεμίσματος δηλαδή, και της θέσης σε πίεση αυτού του αγωγού ολόκληρου. Οι διψασμένοι πολίτες της Θεσσαλονίκης αναμένουν να μάθουν πότε θα τρέξουν και πάλι οι βρύσες με νερό. Πολύ σταδιακά, πολύ σιγά, και πιστεύουμε ότι μέχρι το πρωί, μεσημέρι του Σαββάτου, θα έχουμε το πρώτο νερό που θα φτάσει στο αντιλιοστάσιο του Ανδροποτάμου, το πρώτο νερό Αραβισσού. Από εκεί και μετά, σιγά σιγά θα εξομαλυνθεί και η υδροδότηση της πόλης. Η εικόνα που βλέπετε πίσω μου δείχνει το μέγεθος της ζημιάς που έχει υποστεί ο αγωγός μεταφοράς νερού με διάμετρο 1,65 μέτρα. Το έμπειρο τεχνικό προσωπικό για τρίτη συνεχόμενη μέρα δίνει έναν αγώνα με το χρόνο. Σίγουρα υποφέρουν από την έλλειψη του νερού, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα διαφορετικό. Κάνουμε πολύ περισσότερο από ό,τι μπορεί να φανταστεί οποιοδήποτε. Στις γειτονιές της πόλης που δοκιμάζονται από τα σοβαρά προβλήματα υδροδότησης, η κάμερα του Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας κατέγραψε χαρακτηριστικές εικόνες με τους πολίτες να κουβαλούν εξάδες με φιαλωμένο νερό με τα χέρια αλλά και με καροτσάκια της λαϊκής. Τα πιάτα μας είναι στίβα. Η τουαλέτα μας πάμε στη γειτόνισσα. Κατά τα άλλα, όλα βαίνουν καλώς. Έχουμε κάτι βαρέλια για την τουαλέτα την οποία ρίχνουμε από εκεί, αλλά για να πιούμε, βλέπετε, κουβαλάμε από χθες νερά. Αγανακτισμένοι είναι αρκετοί καταστηματάρχες εστίασης και όχι μόνο. Χαρακτηριστικό είναι για να διατηρήσουν τους χώρους καθαρούς, αδειάζουν μέσα στους κουβάδες εφιαλωμένο νερό. Βιώνουμε ένα γοργοθά. Δεν μπορούμε να ζήσουμε έτσι. Πώς θα ζήσουμε, πώς θα βγάλουμε τα έξοδά μας, πώς θα βγάλουμε να πληρώσουμε το κράτος, πώς θα βγάλουμε να πληρώσουμε τα ένσημα, πώς θα τα βγάλουμε όλα αυτά, άμα δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Έχει κοπεί από Τετάρτη ξημερώματα σε εμάς συγκεκριμένα. Πλέον δεν βρίσκουμε νερά εμφιαλωμένα εδώ στη γειτονιά. Ήδη παρουσιάζονται σοβαρές ελλείψεις στις ποσότητες των εμφιαλωμένων νερών και όλοι αναμένουν να ξεδιψάσουν.